Κύριε Μπουρνού, λίγο πιο χαλαρά σήμερα εδώ στη Μαρίνα Μυτιλίνης. Πώς σας φαίνεται αυτή η σύμπραξη με την Τουρκία? Βρισκόμαστε σε έναν χώρο που επί συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου δόθηκε σε μια κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει και τουρκική εταιρεία. Και να σας πω λίγο, όλο αυτό είναι αντιφατικό με ένα θέμα το οποίο μας απασχόλησε πρόσφατα σε συνεργασία με τους ταξιδιωτικούς πράκτορες, που είναι η άρνηση της απερχόμενης κυβέρνησης να διεκδικήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση την επανέναρξη του προγράμματος ταχείας έκδοσης βίζας στις πύλες Σέγγεν των νησιών μας, το οποίο ίσχυε σε επί ΣΥΡΙΖΑ, διακόπηκε την περίοδο της πανδημίας, φυσιολογικό το βρίσκω, αλλά μετά το άνοιγμα του τουρισμού η κυβέρνηση έπρεπε να το επαναδιεκδικήσει. Αυτό μας στέρισε και μας στερεί χιλιάδες επιπλέον Τούρκους επισκέπτες, που όπως ξέρουμε εδώ στη Λέσβο είναι πνεύμονας αναπτυξιακός η άφιξη Τούρκων τουριστών. Και σε ερώτηση που έκανα στο Υπουργείο Εξωτερικών πριν κλείσει η Βουλή για τις εκλογές, η απάντηση που πήραμε ήταν πολύ τους αρνητική. Υπάρχει πάρα πολύ στην ατζέντα και στο debate γενικώς η συζήτηση για τις τουρκικές προκλήσεις και ο κόσμος λίγο μπερδεύεται. Μία με τον τουρισμό που θέλουμε από την Τουρκία, μία οι Τούρκοι είναι γείτονες, μία με τις εκλογές που γίνονται εκεί. Εσείς πώς το βλέπετε όλο αυτό? Λοιπόν, καταρχάς είναι άλλο πράγμα οι κοινωνίες και οι δύο λαοί και είναι άλλο πράγμα η αντιπαράθεση στην κεντρική πολιτική σκηνή. Όπως έχει αποδειχθεί περίτρανα τα τελευταία χρόνια, χιλιάδες Τούρκοι πολίτες προτιμούν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου για τις διακοπές τους. Είναι άνθρωποι που έχουν ίδιες πολιτιστικές, ίδιες γαστρονομικές συνήθειες με εμάς. Είναι άνθρωποι όσο επιτοπλίστων δημοκράτες και ανοιχτόμυαλοι, αυτοί που επιλέγουν την Ελλάδα για τις διακοπές τους. Είναι άνθρωποι που αφήνουν λεφτά στον τόπο μας, έχοντας καταναλωτικές συνήθειες όμοιες με εμάς. Είναι βέβαια και άνθρωποι που στριμώχτηκαν τώρα με την οικονομική κρίση στην Τουρκία και άρα συνεχίζουν να μας επισκέπτονται σε μεγάλα νούμερα, απλά δαπανώντας λιγότερα χρήματα από το παρελθόν. Παρ' όλα αυτά, ας δούμε το χάρτη των νησιών μας. Κοιτώντας προς την Ανατολή, εγώ βλέπω ευκαιρίες τουριστικής συνεργασίας και οικονομικής συνεργασίας και εμπορικής συνεργασίας, πολλές από τις οποίες έχουν χαθεί τα τελευταία χρόνια. Ειδικά στο κομμάτι του τουρισμού, έχοντας δίπλα μας μια χώρα 82 εκατομμυρίων, που έχει μια μεσαία τάξη που ίσως υπερβαίνει και τα 10 εκατομμύρια, δηλαδή τον πληθυσμό της Ελλάδας, πρέπει να στοχεύσουμε στην προσέλκυση τουρκικού τουρισμού ή να στοχεύσουμε στο να γίνουν τα νησιά μας, να συμπεριληφθούν τα νησιά μας στο πακέτο διακοπών άλλων εθνικοτήτων που έρχονται στα τουρκικά παράλια και που μπορούν με ένα ferry boat να περάσουν στα νησιά και να γευτούν και λίγο Ελλάδα. Αυτό όμως χρειάζεται στρατηγικό σχέδιο και το στρατηγικό σχέδιο δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα. Είχατε κάνει και παρεμβάσεις. Τι απαντήσεις πήρατε από την κυβέρνηση? Η κυβέρνηση αυτή έδειξε συνολικά αδιαφορία για το Βόρειο Αιγαίο και αυτό είχε αντανάκλαση και σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή ενώ βλέπουμε ότι μετά τους φωνικούς σεισμούς στην Τουρκία καταλάγιασαν οι εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών. Είχαμε την επίσκεψη Δένδια στις σεισμόπληκτες περιοχές με τον κύριο Τσαβούσογλου. Είχαμε την τουρκική κυβέρνηση για πρώτη φορά στην ιστορία να συγχαίρει την Ελλάδα για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου. Αυτό φτάνει στα όρια του σουρεαλισμού. Έχουμε λοιπόν ένα νέο κλίμα. Αυτό πρέπει να αντανακλάται και σε ενέργειες χαμηλής διπλωματίας και οικονομικής συνεργασίας. Εγώ δεν σας είπα ότι αύριο μπορούν να λυθούν τα ελληνοτουρκικά ζητήματα. Ότι αύριο το πρωί μπορούμε να ξαφνικά να συμφωνήσουμε για την υφαλοκρηπίδα και τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες των δύο χωρών. Αυτό που λέω όμως είναι ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή την ατμόσφαιρα που υπάρχει αυτή τη στιγμή και να χτίσουμε εκεί που μπορούμε. Και ο τουρισμός είναι ένα κομμάτι που μπορούμε να χτίσουμε. Ωραία, αυτά για τα τοπικά μας και τα τουριστικά. Να πάμε λίγο στην κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ στην πλατεία Σαφούς. Σας ικανοποίησε η συμμετοχή του κόσμου αρχικά? Νομίζω ότι ήταν ένα ισχυρό μήνυμα. Γιατί ξέρετε, όταν έχεις τέτοια συμμετοχή, χωρίς να έχει έρθει ο πρόεδρος του κόμματος, ας πούμε, ο Αλέξης Τσίπρας, σε αυτή την περίπτωση θα είχαμε και υπερπολαπλάσια συμμετοχή προφανώς, όπως φάνηκε στην προηγούμενη επίσκεψή του πέρυσι.
Η χτεσινή μαζική συμμετοχή του κόσμου συγκέντρωση με τον Ευρωβουλευτή μας τον Κώστα Αρβανίτη είναι και ένα δείγμα ενεργοποίησης του δημοκρατικού και προοδευτικού κόσμου. Έστω και τις τελευταίες μέρες πριν τις εκλογές, ο κόσμος μπαίνει στη μάχη. Μπαίνει στη μάχη γιατί πιστεύει στην ανάγκη για πολιτική αλλαγή. Και νομίζω αυτό το αποτύπωσε και η ομιλία του Αρβανίτη και οι δικές μας οι παρεμβάσεις ως υποψήφιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Και φάνηκε και από τις κουβέντες που είχαμε με τον κόσμο. Ακόμη και με τον κόσμο που καθόταν στις παρακείμενες καφετέρειες και άκουγε την ομιλία, με πολλούς από τους οποίους συνομιλήσαμε. Αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης πολιτικά έχει τυθεί, γιατί η πλειοψηφία των πολιτών θέλει αλλαγή. Το ζήτημα είναι να ιτηθεί και εκλογικά την Κυριακή που μας έρχεται, για να προχωρήσει η χώρα σε ένα καινούριο δρόμο. Με προκοπή, κανονικότητα, νοικοκύρεμα, ανάσχεση της ακρίβειας και αύξηση του εισοδήματος και της αγοραστικής δύναμης του κόσμου. Αυτός είναι ο στόχος για την Κυριακή. Γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις εκλογές έχει ένα απόλυτα κοστολογημένο πρόγραμμα και βάζει προτεραιότητες. Πρώτα πρέπει να ισορροπήσουμε την κατάσταση και η ισορροπία θα πει τιμές του ρεύματος, τιμές των καυσίμων, κόστος προμήθειας τροφίμων, προστασία της πρώτης κατοικίας κατά προτεραιότητα, κατάργηση ελάχιστης βάσης αγωγής για να αναζωογονηθεί από τούτο το Σεπτέμβρη το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τμήματα του οποίου κινδυνεύουν να κλείσουν με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Προτεραιότητες λοιπόν, όχι όλα μαζί, δεν μπορούν να γίνουν όλα μαζί με μαγικό τρόπο, προτεραιότητες όμως που θα αλλάζουν την κατάσταση. Επαναφορά της 13ης σύνταξης που έκοψε ο Μητσοτάκης και έχασαν 2,5 δις οι συνταξιούχοι. Δόσιμο των αναδρομικών 1,5 δις στους συνταξιούχους που τους στέρισε ο Μητσοτάκης παρά τις δικαστικές αποφάσεις. Βέβαια, κύριε Μπουρνού, οι συνταξιούχοι σας το κρατάνε λίγο με τον κύριο Κατρούγκαλο και φαίνεται έτσι μαζικά να πηγαίνουν προς τον κύριο Μητσοτάκη. Για να δούμε λοιπόν. Το πρώτο ζήτημα το ανέφερα ήδη. Η τετραετία Μητσοτάκη κόστισε στους συνταξιούχους 4 δισεκατομμύρια. 2,5 δισεκατομμύρια που χάσαν από την κατάργηση 13ης σύνταξης και 1,5 δις από αναδρομικά που δεν έδωσε ποτέ. Πάμε τώρα. Πριν γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, υπήρξαν 11 μειώσεις στις συντάξεις από τις συγκυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Με τον νόμο Κατρούγκαλου υπό τον εκβιασμό των δανειστών και συζητώντας για την επιβίωση του ασφαλιστικού συστήματος που το 2015 ήταν χρεοκοπημένο, καταλήξαμε να συμπεριληφθεί στο νόμο για τις συντάξεις και η περιβόητη προσωπική διαφορά, η οποία είχε κάποιες περικοπές, όχι για τις κύριες συντάξεις, οι οποίες όμως δεν υπερεύησαν τα μονοψήφια ποσοστά. Αυτή είναι η πραγματικότητα και οι συνταξιούχοι το ξέρουν. Ήταν δίκαιο, όχι. Αλλά ο ίδιος ο Τσίπρας έχει πει και έχει συμπεριληφθεί στο κυβερνητικό μας πρόγραμμα ότι τυχόν αδικίες της δικής μας περίοδου, τώρα που η χώρα, χάρη στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι δημοσιονομικά σε καλύτερη κατάσταση. Γιατί εμείς βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια και αφήσαμε 37 δις αποθεματικά. Μπορεί λοιπόν η χώρα να αποκαταστήσει αδικίες και μέσα σε αυτά που έχει αναφέρει συγκεκριμένα, έχει αναφέρει και την προσωπική διαφορά του νόμου Κατρούγκαλου. Αυτό να το έχουν υπόψη τους συνταξιούχοι, οι οποίοι κάθε μέρα στα καφενεία και τα σπίτια τους βομβαρδίζονται από μια απίστευτη προπαγάνδα από τα κανάλια, που φτάνει στο σημείο να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκοψε 22 φορές συντάξεις. Και αυτό να ακούγεται από αρχιστελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Τέτοια ελεηνά ψέματα προσπαθούν μέσω της πλήσης εγκεφάλου να τα παρουσιάσουν ως πραγματικότητα, αλλά ο κόσμος ξέρει. Γιατί ξέρει τι έβγαζε από το λογαριασμό του στην τράπεζα τα προηγούμενα χρόνια, τι βγάζει επί Μητσοτάκη. Ξέρει ότι έχασε τη 13η σύνταξη. Στην έναρξη της ομιλίας του χτες, ο κύριος Αρβανίδης απευθύνθηκε σε κυρίους και κυρίες, λέγοντας ότι έχει κάνει ένα άνοιγμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Το πιστεύετε, αυτό έχει γίνει, αυτό το άνοιγμα? Ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις εκλογές του 2019 έκανε ένα αποφασιστικό άνοιγμα. Και έχουμε πει αυτοκριτικά, τουλάχιστον εγώ έχω πει πολλές φορές, ότι τα προηγούμενα χρόνια, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι ήρθαν κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ εκλογικά, δεν είχαμε καταφέρει να ανοίξουμε τις πόρτες του κόμματός μας σε μια σημαντική μερίδα αυτών που ήθελε να έχει και στενότερη σχέση με το κόμμα μας. Με τη διαδικασία λοιπόν του ανοίγματος και της διεύρυνσης είδαμε καρπούς και πανελλαδικά αλλά και τοπικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη Λέσβο από πέρσι έχει διπλασιαστεί με την ψηφοφορία της 15ης Μαΐου του 2022 για τον πρόεδρο του κόμματος.
έχει διπλάσιες δυνάμεις σε σχέση με παλιότερα. Ξέρετε, όταν εξελέγει βουλευτής στις εκλογές του 19 και μετά, όταν είδαμε την οργανωτική κατάσταση εδώ του κόμματος τοπικά, δεν σας κρύβω ότι ερχόμενος τότε από την Αθήνα για να μείνω στο ΕΣΥ, εξεπλάγει λίγο από την κακή κατάσταση και από το μικρούς αριθμούς. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Σε αυτές τις εκλογές, για παράδειγμα, έχουν συστρατευτεί και τρέχουν για την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ εκατοντάδες άνθρωποι, ο καθένας με τον τρόπο του, έτσι, και με το χρόνο του και με τη δυνατότητά του να συνεισφέρει, που δεν έχουμε ξαναδεί σε άλλες εκλογικές αναμετρήσεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Αυτό σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φεύγει από την αριστερά, πάει στο κέντρο, και πού στοχεύει? Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή τη στιγμή και τα τελευταία 11 χρόνια είναι η πρωταγωνίστρια δύναμη στον προοδευτικό χώρο. Είναι ένα κόμμα της αριστεράς και της πρόοδου, όπως λέγαμε παλιά. Είναι ένα κόμμα που έχει προσελκύσει χιλιάδες ανθρώπους που παλιότερα εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους ή και με τη δράση τους το ΠΑΣΟΚ, όταν το ΠΑΣΟΚ ήταν διαφορετικό και εφάρμοζε πιο φιλολαϊκή πολιτική από ό,τι εφάρμοσε από το Σιμίτι και πέρα. Και έχει προσελκύσει ακόμη και ανθρώπους που δεν είχαν ασχοληθεί ποτέ με την πολιτική. Και αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό. Αυτός μια αναφορά στο τι κόσμο έχει προσελκύσει ο ΣΥΡΙΖΑ στις τάξεις του. Το πού τοποθετείται ένα κόμμα πολιτικά και ιδεολογικά, κυρία Παζιάνου, κρίνεται από εκεί και πέρα από το πρόγραμμά του. Και το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα πρόγραμμα αριστερό και προοδευτικό. Γιατί? Γιατί νοιάζεται πρώτα και κύρια για τα λαϊκά και τα μεσαία στρώματα. Για τα στρώματα τα οποία τους υποσχέθηκε πάρα πολλά ο κ. Μητσοτάκης και γκρέμισε τις προσδοκίες του. Θυμίζω το χάιδεμα των αυτιών της μεσαίας τάξης και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προεκλογικά το 19. Που σε αυτή την τετραετία τις αποκάλεσαν επιχειρήσεις ζόμπι, μπαταχτσίδες, και ότι όσο πιο πολύ γκρινιάζουν τόσο μεγαλύτερους τζίρους έχουν. Σας θυμίζω ότι λίγο πριν κλείσει η Βουλή κάναμε μια αγωνιώδη παρέμβαση. Γιατί? Γιατί χιλιάδες μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν δεσμευμένους λογαριασμούς αυτή τη στιγμή και χρέη 30, 40 και 50 χιλιάδων ευρώ, επειδή η Νέα Δημοκρατία δεν εφάρμοσε ψηφισμένο νόμο, που τι έλεγε? Ότι θα κάλυπτε το κράτος τις ασφαλιστικές εισφορές των υπαλλήλων που βγήκαν σε αναστολή εργασίας στην περίοδο των lockdown. Και δεν το κάνανε. Είναι απίστευτο. Είναι νόμος που ψήφισε η Νουδού και δεν τον εφάρμοσε, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή χιλιάδες μικρομεσαίοι επιχειρηματίες να τραβάνε τα μαλλιά τους. Αυτή ήταν η έγνοια της Νέας Δημοκρατίας για τα μεσαία στρώματα. Τα μεσαία στρώματα, αν επιτρέψετε κάτι άλλο, που ρήμαξε μέσω των έμεσων φόρων μια κυβέρνηση που κατά τα άλλα καμώνεται ότι μείωσε τους φόρους. Το 2022 είχαμε 4,5 δισεκατομμύρια περισσότερες εισπράξεις από το 2021 σε ΦΠΑ. Για να πρημοδοτεί μέσω των περιβόητων ΠΑΣ η κυβέρνηση ποιους? Τους πολίτες? Όχι. Να πρημοδοτεί τις 4 εταιρείες που παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα στη χώρα, που ήδη σκροκερδούν, τα 2 διελιστήρια που διελίζουν καύσιμα στη χώρα, που ήδη σκροκερδούν, και τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, τους φίλους του κυρίου Γεωργιάδη που χάιδευε τα προϊόντα στα ράφια για να μας πείσει για τη μεγάλη επιτυχία του καλαθιού του νοικοκυριού, που επίσης έχουν πρημοδοτηθεί με τεράστια έξοδα λόγω της αύξησης των τιμών. Αυτή ήταν η έγνοια της Νέας Δημοκρατίας για τα λαϊκά και τα μεσαία στρώματα. Και γι' αυτό εμείς είμαστε αισιόδοξοι ότι αυτά τα στρώματα, που μπορεί το 19 να ήταν απογοητευμένα με το ΣΥΡΙΖΑ και να ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, θα έρθουν να συνάψουμε μια συμφωνία αλλαγής στην κάλπη της Κυριακής. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για εργαλειοποίηση της τραγωδίας των Τεμπών, αναφερόμενος δυστυχώς ατόπιμα και προς τους συγγενείς των θανόντων. Εσείς θεωρείτε ότι έρχεται εργαλειοποιήσει προεκλογικά αυτή την τραγωδία? Ο κύριος Μητσοτάκης διαπράττει ύβρι αναφερόμενος στο δυστύχημα των Τεμπών. Η τελευταία του δήλωση κατά των οικογενειών των νεκρών, επειδή του έκαναν μήνυση ότι οι συγγενείς εργαλειοποιούν την τραγωδία για να τον πλήξουν πολιτικά και να τον βάλουν φυλακή, φαίνονται οι ανασφαλίες του με αυτές τις δηλώσεις, είναι τραγική ισχυρισμή από ένα πρωθυπουργό που έχει εγκληματική πολιτική ευθύνη
για τους 57 νεκρούς των Τεμπών. Από ένα πρωθυπουργό που ενώ ζήτησε υποκριτικά συγγνώμη, συμπεριέλαβε τον καθήλυνα αρμόδιο υπουργό στα ψηφοδέλτια του στο νομοσφαιρών, τον κύριο Καραμαλή. Η τραγωδία του Τεμπών ήταν ενδεικτική του μίσους της Νέας Δημοκρατίας για οποιαδήποτε δημόσια υποδομή. Όταν παραδώσαμε το σύστημα τηλεδιοίκησης σε ένα μεγάλο βαθμό περατωμένο, πάνω του 60%, και η Νέα Δημοκρατία το άφησε έτσι και μετά την καταστροφή από φωτιά του κέντρου ελέγχου, δεν φρόντισε ποτέ να το αποκαταστήσει. Πέθαναν 57 άνθρωποι, σκοτώθηκαν τζάμπα, κυρία Παζιάννη. Δεν σκοτώθηκαν σε πόλεμο υπερασπιζόμενη την πατρίδα. Σκοτώθηκαν τζάμπα. Όπως τζάμπα, είχαμε και χιλιάδες θανάτους στην περίοδο της πανδημίας, με τον κύριο Μητσοτάκη να έρχεται τότε στη Βουλή με θράσος και να ψεύδεται, λέγοντάς μας ότι δεν υπάρχει καμιά έρευνα που να αποδεικνύει ότι όσοι διασωληνώνονται εκτός εντατικής θεραπείας πεθαίνουν σε μεγαλύτερους αριθμούς από αυτούς που διασωληνώνονται εντός μονάδων εντατικής θεραπείας. Και ήρθαν τα πορίσματα λίτρα μετά να ισοπεδώσουν αυτή την προπαγάνδα. Αλλά τι να το κάνω εγώ αυτό, κυρία Παζιάννου, όταν η Ελλάδα έφτασε τους 37.000 νεκρούς και είναι από τις πρώτες χώρες στον κόσμο σε αριθμό νεκρών ανά εκατομμύριο κατοίκων. Για αυτά, ο μόνος τρόπος να λογοδοτήσει ο κ. Μητσοτάκης και οι αρμόδιοι υπουργοί του είναι η εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ την Κυριακή. Και αυτό ο κόσμος πρέπει να το έχει υπόψη του. Αν ο κόσμος θέλει να διερευνηθούν με εξεταστικές επιτροπές οι πολιτικές και πιθανόν ποινικές ευθύνες για το δυστύχημα των Τεμπών και οι πολιτικές και πιθανόν ποινικές ευθύνες για την κατάσταση, για τη διαχείριση της πανδημίας, όπως επίσης και οι πολιτικές και σίγουρα ποινικές ευθύνες για το υπερσκάνδαλο των παρακολουθήσεων, αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν στη Βουλή υπάρχει προοδευτική πλειοψηφία για να ξεκινήσει τη διερεύνηση. Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει με τον χειρότερο τρόπο ότι θέλει να συγκαλύψει τα πάντα για να μην φανούν οι ευθύνες του απερχόμενου Πρωθυπουργού. Υπάρχει όμως βέβαια και το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου, κύριε Μπουρνού, υπάρχει το σημερινό ΠΑΣΟΚ, το οποίο προσπαθούμε να καταλάβουμε αν επιστρέφει στις αρχές και στις αξίες του, αν επιθυμεί μια συγκυβέρνηση όπως έκανε παλιότερα και χαντακώθηκε, το έχετε σχολιάσει και εσείς. Εσείς φαντάζεστε μια συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με ΠΑΣΟΚ κοινάλ με ανθρώπους που έχετε κατηγορήσει για διαφθορά, για διάφορα πράγματα? Καταρχάς να πούμε ότι χαίρομαι που ο κύριος Ανδρουλάκης τώρα στην προεκλογική περίοδο θυμήθηκε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Γιατί να θυμίσουμε στον κόσμο που βλέπει αυτή τη συνέντευξη ότι ο κύριος Ανδρουλάκης στο ΠΑΣΟΚ δεν ήταν ποτέ με την πλευρά του Ανδρέα Παπανδρέου ή των πολιτικών του απογόνων. Ήταν παιδί του Σιμίτη και του Βαγγέλη Βενζέλου. Και ήταν γραμματέας του ΠΑΣΟΚ την περίοδο της, δυστυχώς, της συγκυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ με τον Αντώνη Σαμαρά, και την περίοδο του Παπαδήμου ήταν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ όταν συγκυβέρνησαν και με τον Καρατζαφέρη, με την ακροδεξιά. Εμείς λοιπόν τι λέμε σήμερα? Γιατί προτείνουμε προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας? Πρώτον, για να υπερασπιστούμε την απλή αναλογική, που είναι το πιο δημοκρατικό εκλογικό σύστημα, χωρίς μπόνους. Και δεύτερον, γιατί πιστεύουμε στην ανάγκη η χώρα να κυβερνηθεί από ευρύτερες πολιτικές συμφωνίες δυνάμεων που ταιριάζουν τα προγράμματά τους. Μονοκομματικές αλλά ζωνικές κυβερνήσεις οδήγησαν στη χρεοκοπία της χώρας και ήταν της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν η κυβέρνηση Καραμαλή, για παράδειγμα, που παρέδωσε τη χώρα στον Γιώργο Παπανδρέου χρεοκοπημένη. Επί της ουσίας με πλάστα στοιχεία. Λοιπόν, τι λέμε σήμερα? Σήμερα λέμε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι αναγκαίος εταίρος. Θα είναι κατά τα φαινόμενα τρίτη πολιτική δύναμη την Κυριακή, δεν ξέρουμε τι ποσοστό. Συνεπώς, με νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, κυβέρνηση μπορεί να γίνει με το ΠΑΣΟΚ. Γιατί? Όχι γιατί ξαφνικά αγαπήσαμε τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά γιατί το πρόγραμμα που έχει παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ, αυτό που ονομάζει ως σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα, είναι συμβατό, αν το διαβάσει κανείς, πολιτικά, είναι συμβατό μόνο με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Αν ο κ. Ανδρουλάκης έχει στο πίσω μέρος του κεφαλιού του ως θύμα των παρακολουθήσεων να πάει με το θήτη, να πάει με τον κ. Μητσοτάκη που πιάστηκε με τον κοριό στο αυτή να τον ακούει, αυτό πρέπει να το πει δημοσίως τώρα, πριν την κάλπη. Γιατί την Κυριακή, εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ κερδίσει τις εκλογές, ο δημοκρατικός κόσμος της χώρας θα έχει δώσει ένα πρόκριμα, θα έχει δώσει μια λαϊκή εντολή. Και η λαϊκή εντολή αυτή θα πει ότι προτιμά στη χώρα και θέλει να σχηματιστεί προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας.
Άρα λοιπόν, Δευτέρα πρωί, η απλή αναλογική γίνεται απλή λογική. Και η απλή λογική λέει ότι ο κ. Ανδρουλάκης θα πρέπει να επιλέξει. Ή θα τιμήσει τη λαϊκή βούληση που θα έχει βγάλει πρώτο το ΣΥΡΙΖΑ και τρίτο το κόμμα του και θα έχει δώσει εντολή για συγκυβέρνηση, ή θα οδηγήσει τη χώρα σε δεύτερες εκλογές με ανοιχτό τον κίνδυνο ακόμα μίας καταστροφικής τετραετίας Μητσοτάκη. Τελευταία ερώτηση πριν από τις εκλογές. Το πρόγραμμά σας μέχρι την Κυριακή τι περιλαμβάνει, πού θα ψηφίσετε και ποιος είναι ο δικός σας προσωπικός στόχος ως υποψηφίου? Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αυτό που κάνουμε τόσο καιρό. Επισκέψεις κομοπόλεις και κοινότητες του νησιού, μετά και τις 4 μέρες που πέρασα στη Λίμνο με πολύ δημιουργική και επιτυχημένη περιοδία και σε επαφές με τον κόσμο στη Μύρινα και σε πολλά χωριά, έτσι και τις επόμενες λίγες μέρες που απομένουν, επισκέψεις σε φορείς της πόλης, επισκέψεις σε κοινότητες και κομοπόλεις, μία βόλτα όλων των υποψηφίων θυμοτυπικά το Σάββατο στην αγορά της Μυτιλήνης, για να ευχαριστήσουμε τον κόσμο για τη στήριξη που μας έχει δείξει την προεκλογική περίοδο. Την Κυριακή θα ψηφίσω παραδοσιακά στο σχολικό συγκρότημα στο οποίο τελείωσα το δημοτικό σχολείο, παρότι έχουμε την ευχαίρεια υποψήφι, ξέρετε, να ψηφίσουμε όπου θέλουμε. Εγώ συναισθηματικά πάντα ψηφίζω στο συγκρότημα της Ακαδημίας, που ήταν και εκεί που τέλειωσα το δημοτικό σχολείο και έχω παιδικές αναμνήσεις υπέροχες, και που σε πολλές περιπτώσεις, όπως το Γενάρη και το Σεπτέμβριο του 2015, μας έφερε και γούρι στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ποιες είναι οι επιδιώξεις για την Κυριακή το βράδυ? Και οι προσωπικές σας. Η μεγαλύτερη επιδίωξη είναι να βγει νικητής ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας από την κάλπη. Όχι γιατί είμαι συναισθηματικά δεμένος με τον Αλέξη τον Τσίπρα μετά από γνωριμία 25 ετών, αλλά γιατί πιστεύω βαθιά μέσα μου ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμες αυτές οι εκλογές για να αλλάξει σελίδα ο τόπος, να πάρει ανάσα η δημοκρατία στον τόπο. Γιατί αυτά που έχουν συμβεί αυτή την τετραετία δεν τα έχει ξαναδεί το μάτι μας μετά τη μεταπολίτευση. Ο προσωπικός στόχος είναι η επανεκλογή μου. Είναι η επανεκλογή μου γιατί αυτά τα 4 χρόνια προσπάθησα να βάλω όλες μου τις δυνάμεις να χτίσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης με τον κόσμο των νησιών μας. Αυτό έχει αντανάκλαση σε 1.355 κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, σε 1.388 ημέρες θητείας, με τακτικές επισκέψεις στις πόλεις της Κομοπόλης και τα χωριά της Λέσβου και στη Λίμνο μας, γιατί δεν πρέπει να την παραμελούμε τη Λίμνο. Είναι νησί παραμελημένο από τους μυτιλινιούς πολιτικούς. Προσπάθησα λοιπόν και αυτή τη σχέση να την αναπτύξω και άρα σε αυτές τις εκλογές, αυτή την Κυριακή, ζητώ από τον κόσμο πρώτον να βάλει πλάτη για την πολιτική αλλαγή που χρειάζεται ο τόπος και δεύτερον ψηφίζοντας το ΣΥΡΙΖΑ, που είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να ψηφίσει για να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία και να απαλλαγούμε από το Μητσοτάκη, να με εμπιστευτεί ξανά όπως το 19 για να έχουν τα νησιά μας μια ισχυρή φωνή στη Νέα Βουλή. Ελπίζω στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία και στην καινούργια προοδευτική κυβέρνηση του τόπου.